πες μας τα νέα σου, πώς είναι το καλοκαίρι, ξεκίνησε άλλη μια σεζόν, το άλλα πράγματα. Άλλη σεζόν, άλλα πράγματα, εντάξει, πάντα με το ίδιο παρτενέρο, ο Ανδρέας ο Δημητρόπουλος μαζί. Δεν τον αλλάζεις, το καταλάβαμε. Νομίζω ότι ήρθε και έδεσε, ακριβώς όπως είναι και ο τίτλος της νέας μας εκπομπής. Είναι, θα είμαστε το πρωί με τον Ανδρέα, δηλαδή ο Ανδρέας θα συνεχίζει από το πρωί από το πρώτο σέλιδο, ποιος ξέρει μέχρι τι ώρα θα πηγαίνει, μέχρι τις 11 είμαστε το σίγουρο. Είναι κάτι άλλο, αλλά με την ίδια χημεία που έχω με τον Ανδρέα. Ναι. Δεν είναι lifestyle, δεν είναι ένα μαγκαζίνο lifestyle, είναι κάτι διαφορετικό που δεν είμαι το πρώτο σέλιδο. Και είμαστε εγώ και ο Ανδρέας όπως είμαστε. Δεν μπορούμε να μας αλλάξουν, δηλαδή θέλω να πω αυτό, χωρίς να είναι το τυποποιημένο. Και συνεχίζεται κανονικά και εκεί, μια χαρά. Και το ραδιόφωνο βεβαίως μαζί. Σκέφτηκες ποτέ να κάνεις κάτι άλλο? Δεν σκέφτηκα ποτέ να κάνω τίποτα. Το ξέρεις εσύ αυτό και σου δίνω το λόγο μου στο συγκεκριμένο. Όσο πιστεύω. Ποτέ δεν είπα θέλω να κάνω αυτό. Νομίζω ότι συγκεκριμένα το ΣΥΓΜΑ και ο Χρύσανθος ο Τσουρούλης βέβαια μου δίνει κάποιες ευκαιρίες βλέποντας εμένα, βλέποντας πώς είμαι εγώ και πιστεύει σε μένα και δίνοντας κάποιες ευκαιρίες μαζί με τον Ανδρέα, έτσι, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το δέσιμο που έχουμε με τον Ανδρέα. Να βρεις τη χημεία σου, ναι. Οπότε πηγαίνω έτσι κι εγώ, χωρίς να νιώθω ότι πρέπει να κάνω κάτι, μου ταιριάζει κάτι, θέλω να κάνω κάτι. Αν βρούμε τον άντρα της Γιώτας, να τον βγάλουμε στον αέρα να του πει, παιδιά, για το... Να το...